Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Εμμανουήλ Ροδουσάκη, τον δικηγόρο του καταγγελόμενου. Κύριο Ροδουσάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στρέτερ. Καλησπέρα. Σε τι αναφέρεται αυτή η μήνυση, λοιπόν? Ναι, υπάρχει μια έγκληση η οποία έχει υποβληθεί σε βάρος του εντολέα μου. Το καταγγελόμενο αδίκημα είναι το αδίκημα του βιασμού, το έγκλημα του βιασμού. Ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Και βεβαίως στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας κλείθηκε ο εντολέας μου να λάβει γνώση της δικογραφίας και να καταθέσει το υπόνομο των εγγράφων εξηγήσεών του. Ο εντολέας σας τι υποστηρίζει, κύριε Ροδουσάκη? Ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της εγκλήσεως είναι ουσία αβάσιμη. Υπήρξε συνέβρεση με βάση τα όσα υποστηρίζει ο εντολέας σας και ήταν με συνένεση ή δεν τον γνωρίζει καν αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι, όχι. Προφανώς και τον γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια ερωτική επαφή μεταξύ δύο ενηλίκων με απόλυτη συνένεση. Όλα αυτά πότε έγιναν, σε ποια χρονολογία, για ποια χρονολογία μιλάμε? Με βάση το κείμενο της εγκλήσεως είναι τον Μάιο του 2006. Μάλιστα. Ο πελάτης σας εργάζεται σήμερα? Είναι εργαζόμενος ιστοποιός? Ήταν εργαζόμενος ιστοποιός μέχρι χτες. Τι εννοείται μέχρι? Μετά δυνάμει της καταγγελίας και μια φήμης η οποία κυκλοφόρησε και για την οποία ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του κτλ. Η συνεργασία που είχε διεκόπη. Με αποτέλεσμα να χάσει. Απολύθηκε δηλαδή με λίγα λόγια από την εργασία του? Ναι, 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 ναι. Επειδή αναφερθήκατε σε ένταλμα σύλληψη, για να κλείσουμε, υπάρχει ως φημολογία, το έχω ακούσει κι εγώ. Ως δεδομένο υπάρχει, Φαντάζομαι πια ότι και αυτή η φήμη πρέπει να έχει εξασθενήσει. Δεν υφίσταται λόγος. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, είναι σε απόλυτη επικοινωνία με τις αρχές. Παρέλκυνα το συζητάμε στα πλαίσια της παρούσας υπόθεσης. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, υπάρχει μία μήνυση, δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης και ο πελάτης σας θα κληθεί να απολογηθεί, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτήν. Όπως είπατε, η θέση σας είναι... Έχει κληθεί και θα παράσχει έγγραφες εξηγήσεις μέχρι την Παρασκευή.